πέντε σεζόν με τον ΠΑΟ Κοσμίου. Αυτή ίσως ήταν και η μεγαλύτερη έκπληξη, η μεγαλύτερη χαρά, η προσωπική και η ομαδική. Μόλις ξεκίνησε όλη η χρονιά, πίστεψε ότι ο ΠΑΟ την εποχή αυτή είναι πρωταθλητής? Καταρχήν, καλησπέρα. Μετά από ένα δραματικό φινάλε. Πριν πω το οτιδήποτε, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλους, πραγματικά. Ήταν 5 χρόνια που παίζω εδώ το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έχω παίξει. Από εκεί και πέρα, να πάω στην ερώτησή σου. Όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά, ήμασταν μια τελείως διαφορετική ομάδα. Από τότε, όπως ξέρετε, έχουμε αλλάξει 3 ρόστερ. Έχουν έρθει και έχουν φύγει παίκτες. Πολλοί λέγανε ότι πηγαίναμε για να παλέψουμε για την εξάδα. Τελικά, μετά από τόσους κόπους, αγώνες, καταφέραμε και τους διαψεύσαμε όλους και πήραμε επιτέλους το πρωτάθλημα, αυτό που μου έλειπε τα 5 χρόνια με την ομάδα του ΠΑΟ Κοσμίου, την οποία δέθηκα και αγάπησα, και πραγματικά το κόσμιο είναι σαν να είναι και δικό μου χωριό, και κάθε άλλο παρά ευτυχισμένος μπορεί να είμαι που φεύγω από την Κομωτινή και από αυτήν την ομάδα με ένα τέτοιο τρόπο. Χρήστο, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε 2 φορές. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει καθαρίσει πολύ πιο πριν την υπόθεση πρωτάθλημα. Αυτοκτόνησε 1 φορά με τη Γραδινή και αυτοκτόνησε 1 δεύτερη τις προάλλες με το Σώστη. Μέχρι το σημερινό παιχνίδι, τι λέγατε σε αυτό, πιστεύω, πώς θα το πάρουμε ώστε να καταστήσουμε το πρόβλημα? Υπήρχε πίστη, υπήρχε από την πρώτη αγωνιστή των play-off, ακόμη και όταν χάσαμε στην πρεμιέρα του play-off με τις Άμπες με το βαρύ 1-5. Από εκεί και πέρα ξέραμε ότι είχαμε 3 ευκαιρίες να πάρουμε το πρωτάθλημα, χάσαμε τις 2. Αλλά όπως ξέρετε και όπως είδατε όλη τη χρονιά, μας αρέσουν τα δύσκολα, πήραμε το δύσκολο δρόμο και από ό,τι φάνηκε ήμασταν εμείς που χαμογελάσαμε και πάλι στο τέλος. Θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον προπονητή σου. Τι να πω, τι περίπτωση ανθρώπου είναι ο κύριος Αϊβάζης? Τον γνώρισα όταν ήρθα εδώ, ήμουνα πολλά, αλλά πραγματικά είναι πέρα από ένας μεγάλος προπονητής, το έχει αποδείξει στο τοπικό πρωτάθλημα της Ροδόπης. Ξέρει να διαχειριστεί και κάθε παίκτη ξεχωριστά, στο ψυχολογικό και στο αγωνιστικό κομμάτι. Τον ξέρετε, τον ξέρουμε όλοι μας, χαιρόμαστε που είναι προπονητής μας, δεν θα τον αλλάζαμε με κανέναν. Συγχαρητήρια και σε αυτόν, ήταν ο πρωτεργάτης για αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε. Ήταν ο πρώτος που στήριξε όλους τους παίκτες, όλη την ομάδα. Γιατί ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στον αθλητισμό κλπ. Ειδικά στο τοπικό πρωτάθλημα, πολλές ομάδες παρατάνε κλπ. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους, σε όλους, στο Βασίλη, στον Παναγιώτη τον Τζολάκη, στον Παναγιώτη τον Πίτατζη, σε όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και τη στηρίζουν. Και στο Χρήστο του Καραγεωργίου, σε όλους. Συγγνώμη αν ξεχνάω κανένα, αλλά τώρα η στιγμή είναι, καταλαβαίνετε. Αυτά. Τώρα θεωρώ δίκαιο να σε ρωτήσω για την άλλη πλευρά ένα σχόλιο, όπως είπα και στον Γιάννη Γιάπραξη, για ένα σχόλιο για τη διαιτησία. Γιατί υπάρχουν παράπονα από τον Μέγα. Θεωρείς ότι η διαιτησία έπαιξε το ρόλο του σημερινού παιχνίδι, δηλαδή επηρέασε το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, σε όσες λίγες συνεντεύξεις που έχω δώσει, δεν έχω σχολιάσει ποτέ τη διαιτησία και ούτε τώρα θα το κάνω. Από όσο γνωρίζετε, ο κύριος Κουμπαράκης που ήταν σήμερα ο άρχοντας του αγώνα είναι ένας μεγάλος διαιτητής, παίζει και στη μεγάλη κατηγορία. Έκρινε κάποιες φάσεις έτσι, γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί να διαμαρτυρηθούμε και εμείς για τον γκολ που ακυρώθηκε. Δεν έχω βέβαια άποψη. Ο υπόπτης ξέρει, το είδε έτσι, το ακύρωσε. Μπορεί να το είχε μετρήσει. Δεν έγινε. Τώρα δεν θα σας πω κάτι για την διαιτησία, δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Χρήστο, πραγματικά συγχαρητήρια. Βάλτε και ακόμη και σε εμάς τους ίδιους τα γυαλιά. Γιατί και εμείς ακόμη έχουμε και εμείς ευθύνη που δεν λογαριάσαμε τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ στην αρχή της χρονιάς. Συγχαρητήρια και καλό καλοκαίρι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα site, τον παρατηρητή από εσάς και όλα τα υπόλοιπα site τα οποία είναι κοντά στο τοπικό πρωτάθλημα. Προβάλλουν τους νέους αθλητές οι οποίοι θέλουν να. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως θέλουν να παίξουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Με τα βίντεο που βγάζετε, τις φωτογραφίες, όλα αυτά τους βοηθάτε. Και θα θέλω να σας πω να συνεχίσετε αυτό το δύσκολο έργο. Γιατί πραγματικά κάνετε χαρούμενους πέρα από τους παίκτες και τους παράγοντες και τους γονείς των παικτών που μπορούν και τους βλέπουν. Γιατί πολλοί είναι φοιτητές, όπως ξέρετε, και τους βλέπουν από μακριά κλπ. Αυτά. Ευχαριστώ και από μένα. Ευχαριστούμε και εμείς.